πόνος ψυχής για μένα και για το χωριό μου που το βλέπω και είναι όλο κλειστό. Είναι σαν ένα νεκροταφείο. Μια ολόκληρη ζωή είχαμε στα ερείπια των σπιτιών που γκρέμισε ο σεισμός. Χθες πήγα και πότισα τη λεμονιά μου και εγώ ήρθα εδώ και χτύπησα κρίση. Δεν μπορούσα. Δεν μπορώ να περάσω από το στενό. Ψυχοσωματικά έχουμε όλοι μας, διότι φύγαμε μέσα από τη φωλιά μας. Μέσα από τα σπίτια μας. Το σπίτι στο οποίο γεννήθηκε και έζησε όλη της τη ζωή, Φωτεινή Παπαδάκη, δεν υπάρχει πια. Κάθε φορά που στέκεται μπροστά στους γκρεμισμένους τοίχους του πατρικού της στοίνη, απελπίζεται, λυγίζει, η υγεία της κλονίζεται. Θα το ξανακτήσετε από την αρχή? Αυτό το σπίτι και από την αρχή να το ξαναστήσω δεν θα είναι το ίδιο. Γιατί έτσι πατούσαν τα πόδια της μάνας μου και του πατέρα μου. Και εγώ έτσι μέσα ένιωθα πάρα πολύ καλά. Έζησε 3-24 ώρα άγρυπνη, τρομοκρατημένη με την απόγνωση ζωγραφισμένη στο πρόσωπό της, αδυνατώντας να διαχειριστεί τις συνέπειες του καταστροφικού σεισμού στη ζωή της, στην οικογένειά της, το χωριό της ολόκληρο. Χάθηκα, έκανα 3 μέρες να κοιμηθώ. Δεν ερχόταν οι πυροσβέστες, να είναι καλά οι άνθρωποι, και μου λέγανε πρέπει να ζητήσεις βοήθεια, διότι δεν γίνεται να κάθεσαι όλη μέρα και όλη νύχτα ξύπνια. Και πήγα στον ψυχίατρο και πήγα και στην ψυχολόγο. Παρ' όλα τα αυτά με βοηθήσανε, έτσι, αλλά ο πόνος όμως που έχω μέσα μου δεν μπορώ να επεξεργαστώ τα συναισθήματά μου. Γιατί είναι ανάμειχτα. Όλα είναι ωραία. Δεν είναι δικά μου, δεν είναι ο χώρος μου. Το πνευματικό κέντρο Ηνίου άνοιξε τις πύλες του για να δεχτεί σεισμόπληκτους κατοίκους της περιοχής. Τα δωμάτια που διαμορφώνονται θα φιλοξενήσουν πολλές από τις οικογένειες που ξεσπιτώθηκαν με την πρώτη βροχή. Προς το παρόν, οι ηλικιωμένοι κάτοικοι του χωριού αρνούνται πεισματικά να βγουν από τα χαλάσματα. Η κατάσταση είναι δύσκολη. Δηλαδή δεν υπάρχουν δύσκολες στιγμές για τις οικογένειες. Οι παππούδες και αυτοί είναι σε δύσκολη κατάσταση. Δηλαδή το σπίτι τους και αυτό είναι άχρηστο. Δεν μπορούν να μείνουν άλλο εκεί μέσα. Τώρα προσπαθούμε να τους φιλοξενήσουμε εμείς. Είναι ένα προσωρινό βέβαια μέρος που μπορούν να έρθουν να στεγαστούν μέχρι να γίνει αυτό που ζητάμε, να έρθουν οι κίσκοι από την, και για μας εδώ πέρα στα νότια χωριά. Δεκάδες άνθρωποι από το Ίνι και τη Μαχαιρά ξεσπιτώθηκαν και βρίσκονται στην ίδια μοίρα, περιμένοντας από την πολιτεία την τήρηση των υποσχέσεών της. Είναι πολύ σεισμόπληκτοι και τους πάμε και στη Μαχαιρά, έρχονται και τα παίρνουν. Mm-hmm. Ναι. Δύσκολες μέρες για όλους μας. Για όλους μας. Μακάρι να ήταν κάπως διαφορετικά, αλλά δυστυχώς. Το να ξεσπιτώνεσαι δεν είναι εύκολο. Είναι πόνος ψυχής.